Την παραπομπή 110 ατόμων που εμπλέκονται στο παραδικαστικό κύκλωμα προτείνει η αντιεισαγγελέα εφετών Παναγιώτα Φάκου. Την πρόταση τη δικαστική λειτουργού φέρνει στο φω απόψε στον Α η Γιάννα Παπαδάκου και η εκπομπή τη Checkpoint. Πάμε τώρα, όπως σας υποσχεθήκαμε, να σας αποκαλύψουμε τα βασικά σημεία αυτής της πρότασης της αντιεισαγγελέως εφετών της κυρίας Παναγιώτας Φάκου. Στην εκπομπή μιλά αποκλειστικά μέσα από τη φυλακή ο μάρτυρας Κλειδί που αποκάλυψε την υπόθεση. Πώς σας φάνηκαν όσα μάθετε για την πρόταση για παραπομπή 110 ατόμων? Φυσιολογικά. Όταν και αν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, να περιμένουμε νέες αποκαλύψεις από εσάς? Ενδεχομένως. Εξαρτάται από το τι θα παρουσιαστεί. Τρεις πρώην Υπουργοί Δικαιοσύνης μιλούν στο Checkpoint για το παραδικαστικό κύκλωμα. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά στη δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεχτήκατε πιέσεις για παρεμβάσεις? Βέβαια, για ορισμένες αστικού περιεχομένου υποθέσεις, ναι. Η Γιάννα Παπαδάκου και το Checkpoint φέρνουν στο φως νέο ηχητικό ντοκουμέντο που συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία που αφορά στην υπόθεση των δημοσιογράφων εκβιαστών. Σε αυτό πρωταγωνιστεί πρώην κυβερνητική αξιωματούχος που συνομιλεί με κατηγορούμενο για την υπόθεση. Στο μεταξύ, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Θα πεις στο τέλος ότι δεν θέλω να σε δω επειδή σου χρωστάω λεφτά. Θα βάλει το δωμάτιο. Λοιπόν, καλά. Οκ. Άντε, τώρα μην σε βρίσω τώρα μεσημεριά. Έλα μωρέ, εντάξει, πλάκα κάνω, αμάν, μην το παίρνεις επί Καταρχήν, σου χρωστάω στο ρόλο λεφτά, γιατί δεν με έχεις χρεώσει όσες φορές έβλεπα. Τώρα που το λες, δεν είναι κακή ιδέα. Να αρχίσω να χρεώνω για τις ώρες που με βλέπουν. Τα ακούω λίγες καλές ιδέες. Είμαι καλός επιχειρηματίας εγώ.